Τι έγινε? Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αγάπη μας δείξατε χθες. Αυτό μας γεμίζει έτσι με μεγαλύτερο άγχος και σας ευχαριστώ μεγαλύτερο μας αυτό και φέτος προημένου να σας κάνουμε τα πρωινά πιο όμορφο. Άντε τα λέμε, μόλις εσύ που καταλήσω ότι οι Ιταλοί φοράνε κόκκινα παντελόνια μετά από όλα. Πώς θα λέει ο Βλάς, ορίστε, θα έλεγα πριν μην με αφήσεις να φοράς κόκκινα παντελόνια, θα με βρεις ο Καρέλης. Και εσύ λες ωραίο, ωραίο, ωραίο είναι ο με κοροδεύω για αυτός εδώ ο χαήρευτος, ο αχάριστος. Ζηλεύει Γιώργο μου, ζηλεύει. Μαζί μας σήμερα, μαζί μας σήμερα θα είναι η Βίκη Σταυροπούλου. Καμιά εξεπτά. Μαμάδες και θα φυλάσσω ζωντανά στον αέρα! Ολοζώντανα, μαζί με το Μαζάνι. Επίσης, η Αλεξάνδρα Κατσαίτη θα μας δείξει ρούχα φθηνά, αλλά πολύ επώνυμα. Λοιπόν, η Βικάρα θα μας πει τα άστρα, έτσι έχουμε πολλές εκπλήξεις και ο Άκης σήμερα θα μαγειρέψει. Προσέξτε, επειδή ο δολοφόνος χτυπάει πάντα δυο φορές, από σήμερα και ο μάγειρας θα χτυπάει δυο φορές. Θα μαγειρέψει, μου λένε εδώ, κοτόπουλο καραϊβικής. Δυο φορές. Δυο φορές. Δύο κοτόπουλα. Τι είναι το κοτόπουλο καραϊβικής? Είναι το κοτόπουλο καραϊβικής. Πειρατικό ή καραϊβικής? Το είπα ότι πειρατικό για να γίνουμε ρεζίλοι. Αλλά τελικά τα βάζαμε. Καραϊβικής. Το πήρε στο κοτόπουλο από την Καραϊβική, δηλαδή ήρθε. Είναι συνταγή τέτοια. Ωραία, και το η δεύτερη συνταγή ποια θα είναι σήμερα? Ρωστή πατάτε. Ρωστή. Αλλά προσέξτε, παιδιά όμως, τώρα τι διαγωνισμό θα κάνουμε από σήμερα. Επειδή όπως είπαμε και το έχετε αντιληφθεί, τα πράγματα οικονομικά είναι στενά, στη δεύτερη πανηγυρική του Άκη θα βάζουμε ένα χρονόμετρο 10 λεπτών. Αν ο Άκης υπερβαίνει τα 10 λεπτά, θα αφήνει 50 ευρώ την ημέρα. Έτσι λοιπόν το ΜΕΚΑ εξασφαλίζει λεφτά και από τους συνεργάτες. Μπράβο, έτσι. Πάνω από τον καιρό παρακαλώ πάρα πολύ. Πάμε. Ο Άκης Γιώργος φτιάχνει πατάτες λέει ρωστή. Μάλλον στο ντους το σκέφτηκε λίγο πριν ρωστή. Το κατάλαβε. Λοιπόν, προσέξτε τι γίνεται. Σήμερα έχουμε πάρα πολύ κρύο, το αντιλαμβάνεστε όλοι, το έχετε γευτεί στο πετσί σας από τις πρώτες πρωινές ώρες. Σε πολλές περιοχές της Βόρειας Ελλάδας, εκεί Φλόρινα, Νευροκόπη κτλ. Ήδη ο υδράργυρος έχει δείξει μηδενικές και υπό του μηδενός θερμοκρασίες. Και χθες το βράδυ είχαμε και τα πρώτα χιόνια στις κορυφογραμμές της Κεντρικής και Βόρειας Ελλάδας. Μην βιαστείτε όμως να βάλετε στην ντουλάπα τα κοντομάνικα, γιατί μπορεί σήμερα να κάνει κρύο, από αύριο όμως αλλάζει και πάλι ο καιρός και το Σαββατοκύριακο πάλι μας υπόσχεται έναν ανοιξιάτικο καιρό, 20, 21-22 βαθμούς, και μην βάλετε ακόμα βάλτε πετρέλαιο, μην το ανάψετε ακόμα. Μια-δύο μέρες βγάλετε τη μεταπουφάν και από Σαββατοκύριακο πάλι ο καιρός βελτιώνεται. Κοιτάξτε τι γίνεται όμως, ποιο είναι το χαρακτηριστικό. Εδώ στα Βαλκάνια έχουμε ένα υψηλό βαρομετρικό. Και εδώ νότια της Ρόδου, νότιο-ανατολικά της Ρόδου, έχουμε ένα χαμηλό βαρομετρικό. Τι σημαίνει αυτό? Υψηλό εδώ, χαμηλό εδώ, τα έχουμε μάθει αυτά. Ισχυρότατη κίνηση αέριων μαζών από τα βόρεια προς τα νότια. Με αποτέλεσμα σήμερα το κύριο χαρακτηριστικό είναι οι ισχυρότατοι βοριάδες στο Αιγαίο που φτάνουν τα 9 και τοπικά 10 μποφόρ. Και γι' αυτό το λόγο σας το είχα πει και από χθες, έχουμε απαγορευτικό απόπλου στο Αιγαίο. Έτσι, πάμε να τα δούμε αναλυτικά λοιπόν. Για σήμερα προσέξτε τι γίνεται. Ο καιρός βελτιώνεται από τα βορειοδυτικά εδώ, βλέπουμε. Έτσι οι βροχές περιορίζονται από τα κεντρικά, από τη στερεά Ελλάδα και κάτω. Δηλαδή στερεά Ελλάδα, ανατολική στερεά, Πελοπόννησο και Κυκλάδες και Κρήτη, Δωδεκάνησα, θα έχουμε βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα ήδη ο καιρός είναι πολύ πολύ καλύτερος. Θερμοκρασίες. Κρύο σήμερα. 14 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία στη Βόρεια Ελλάδα, 17 βαθμούς στα κεντρικά, 19 βαθμούς σε Κυκλάδες και Κρήτη, ενώ λίγο καλύτερο λίγο θερμοκρασία, 20 βαθμούς δηλαδή, φτάνουμε στο Ιόνιο. 5-6 μποφόρ τοπικά στο Ιόνιο, τα είπαμε για το Αιγαίο, 9 μποφόρ στο Αιγαίο με απαγορευτικό απόπλου. Στην Αθήνα βρέχει από το πρωί, έβρεξε πάρα πολύ το βράδυ και καταιγίδες ισχυρές είχαμε, τα είχαμε πει. Η βροχή όμως από τις μεσημεριανές ώρες θα σταματήσει, έτσι από το απόγευμα και μετά βελτιώνεται ο καιρός στην Αθήνα και αύριο θα έχουμε ηλιοφάνεια. Μέγιστη θερμοκρασία σήμερα 17 βαθμούς Κελσίου, 6-7 μποφόρ στον Σαρονικό, έτσι τοπικά 8-9 βλέπουμε εδώ στο Κάβο Ντόρο, μεταξύ Άνδρου και Εύβοιας.
Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός όμως είναι πολύ καλύτερος. Κάνει βέβαια κρύο γιατί ο Βαρδάρης φυσάει σήμερα μέχρι και 6 μποφοράκια. Άρα το πρωί οι φίλοι μου οι Θεσσαλονικείς κατάλαβαν λίγο κρύο. 14 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία, ηλιοφάνεια ωστόσο καθόλου τη διάρκεια της ημέρας. Πάμε στις υπόλοιπες πόλεις. 14 Αλεξανδρόπολη ήλιος, 17 Καβάλα ήλιος, 16 Σέρες ήλιος, 16 Βόλος στο ήλιο με τη Λάρισα, 20 Αγρίνιο ήλιος, 19 Πάτρα ήλιος, 19 Καλαμάτα βροχούλα ήλιος στην πορεία, 19 Ρόδος βροχή, 18 Χανιά βροχή, 18 Ηράκλειο Κρήτης βροχή, μέγιστες θερμοκρασίες. Αύριο τώρα Παρασκευή, προσέξτε τι γίνεται, ως διαμαγείας ξαναφτιάχνει ο καιρός και σταδιακά ανεβαίνει η θερμοκρασία. 16 στα βόρεια, 16 στα κεντρικά. Υπορούν οι άνεμοι βοριάδες, πάμε στα 6-7, άρα έχουμε άρση του απόπλου στο Αιγαίο. Τοπικά μόνο 8, εδώ βλέπουμε δυτικά της Ρόδου θα έχουμε ένα οκταράκι. Στο Ιόνιο χωρίς κανένα πρόβλημα, 3-4 από φόρ. Το Σάββατο τώρα και την Κυριακή ο καιρός θα είναι ακόμα καλύτερος, πιο καλοκαιρινός. Ξανανεβαίνει ο υδράργυρος πάνω από τους 20 βαθμούς στις περισσότερες περιοχές από την κεντρική Ελλάδα και κάτω, βλέπουμε. Και χαλαρώνουν και τα αποφοράκια, έτσι πάμε σε 4-5 και τοπικά 6 στο Αιγαίο, 3-4 στο Ιόνιο. Έτσι ο καιρός και την Κυριακή με θερμοκρασίες είπαμε πάνω από 20-21 βαθμούς Κελσίου. Από την Κυριακή το βράδυ και μετά, θα σας τα πω όμως αναλυτικά αύριο, τελευταία μέρα της εβδομάδας. Από την Κυριακή το βράδυ και εδώ, από τα βόρειο-δυτικά, σιγά σιγά αλλάζει και πάλι ο καιρός, ψιλοχαλάει. Αλλά είπαμε, θα τα πούμε αναλυτικά αύριο. Το θέμα ποιο είναι, ότι στα... Αν τα λέμε αυτά, Στέλιο μου, αν τα λέμε. Λοιπόν, τι κάνει η κοπέλα, της βγήκε το τακούνι. Ωραία. Διαφημίσεις και επανερχόμαστε.